Apply, έτσι; και να πάμε στα δικά μας Διατί, διότι ο χρόνος είναι πιεστικός από λόγο μας στον καλλιτέχνη εδώ και είναι και ενδιαφέροντα τα θέματα που θα συζητήσουμε αμέσως τώρα ο γιατρός τον... ο Γιώργος Κορμάς εδώ παρόν ο εκπρόσωπος του ελληνικού κέντρου ασφαλούς διαδικτύου πλοήγησης ασφαλούς διαδικτύου μάλλον με ασφαλής πλοήγηση και ναι. τι θα συζητήσουμε τάσο να συζητήσουμε, λέω, τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό που είχε θέσει την άλλη φορά, είχε αποκαλύψει εδώ στην εκπομπή μα ο κ. Κορμάτ. Και ο οποίο είναι ενισχύει πλέον έτσι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και, και... καλημέρα για τρίτη ακριβώ προβλέπει καλημέρα, λοιπόν. Καλημέρα, καλημέρα. Καταρχήν θέλω και την εκπομπή σα που καλημερα καταρχην θελω να συγχαρω και την εκπομπη σα που έκανε την πρώτη πανελίνια ανακοίνωση <σχ> του συγκεκριμένου θέματο. Διαστόματο ε, δικό σα. Δεν έχει σημασία. για μια άλλη φορά σα ευχαριστούμε για τη φιλοξενία και εσά και την ΕΤ και το, την ΕΡΑ σπορ. Ε, ουσιαστικά αλλάζουν όλα τα δεδομένα μέσα σε αυτόν τον κανονισμό σε σχέση με ιδίω με τα παιδιά, αλλά όχι μόνο, και για τους ενήλικες Είναι ίσω ε, το πιο σημαντικό πράγμα που έχει συμβεί στο διαδίκτυο τα τελευταία χρόνια και έχει να κάνει με το κατά πόσο πλέον ε, τα παιδιά ε, μπορούν ε, να σερφάρουν ε, και σε ποιε ηλικίε τα κοινωνικά μέσα και ποιοι είναι οι κανόνε που θα ισχύουν. Ε, μάλιστα, αυτό που έχει αξία όσον αφορά τον συγκεκριμένο κανονισμό θα εφαρμοστεί όπω και να έχει. 25 Μαΐου. 9 Μαΐου όλα τα, τα, εθνικά κοινοβούλια έχουν την ευθύνη να τον ψηφίσουν. Και θα έχει, δηλαδή δεν είναι μια οδηγία που μπορεί να, μια χώρα να την εφαρμόσει, μια χώρα να μην την εφαρμόσει, να καθυστερήσει. Ξεκινάει σε όλη την Ευρώπη και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, στη χώρα μα τώρα μένουμε να δούμε το, το, όριο που θα δίνεται ναι, η συμμετοχή στην κατάσταση. Τι ακριβώ προβλέπει ναι, ναι. αυτό ο κανόνα. Ξεκινάμε λοιπόν. Ε, από παλιά, από ένα νόμο του 1989 Μέχρι 13 ετών τα παιδιά να μην σερφάρουν στα κοινωνικά δίκτυα. Όμω, δηλαδή στο Facebook, στο Instagram και σε αυτά. Όμω τα παιδιά βάζανε ψεύτικη ηλικία και μπορούσαν και σερφάρουν χωρί κανένα πρόβλημα. Τώρα πλέον αυτό αλλάζει. Με ευθύνη πλέον των κοινωνικών δικτύων. Ε, θα πρέπει τα, να πιστοποιεί Κατά ποια είναι η ηλικία των ε, παιδιών Που σε φάνε στο διαδίκτυο Που σημαίνει δηλαδή ότι ένα παιδί του δημοτικού Εάν είναι μπει στο facebook Ή στο instagram ή οπουδήποτε αλλού Την ευθύνη θα την έχει το κοινωνικό δίκτυο Δηλαδή την ευθύνη θα την έχει η εταιρεία Που σημαίνει ότι θα μπορεί να, να, κάνεις... να ζητήσει ασφαλεί κυρώσει, αποζημιώσει και όλα τα άλλα. Άρα λοιπόν αυτό είναι το καινοτόμο, αυτό είναι το, το επαναστατικό κατά την άποψή μου, γιατί ουσιαστικά πλέον περνάει τον μπαλάκι από του γονεί που ήταν μέχρι σήμερα ότι στη λογική ότι εμεί. Ε, ότι οι γονεί που θα στέψουν τα παιδιά σα και μην τα αφήνουν σε κοινωνικά δίκτυα στο δημοτικό, περνάει στην ίδια την εταιρεία. Όπω δηλαδή, πούμε, για παράδειγμα, στα πρακτορία του ΟΠΑ, που δεν πρέπει να μπαίνει ένα ένα ψυρικά να παίζει, ε, και έχει κυρώσει ο, ο, ο πράκτορα ακριβώ το ίδιο σημαίνει και τα κοινωνικά δίκτυα. Μήπω αυτό είναι λίγο επίφοβο, να σα πω το γιατί. Διότι ε, ουσιαστικά ε, με αυτόν τον τρόπο η εταιρεία μπορεί να πει ότι εγώ δεν ήξερα αυτά τα στοιχεία μου έδωσαν, άρα δεν ήξερα αν είναι ενήλικα ή ανήλικα. Πώ πιστοποιείται η ηλικία αυτή, ηλικια λέει ο Μέχρι τώρα αυτό μα έλεγε. Ότι εγώ δεν ξέρω, έδωσε λάθο στοιχεία που να το ξέρω κτλ. Τώρα όμω έχει την ευθύνη. Όπω ζητάει λοιπόν ταυτότητα σε ένα μαγαζί που απογορεύεται το αλκοόλ κάτω των 17 ετών. Δηλαδή θα δίνετε Όπως... αλφαφημή, εύκα και ε, τέτοια. αυτό είναι θέμα της, των κοινωνικών δικτύων. Μπορεί να είναι άμκα, μπορεί να είναι δε, δε ταυτότητα, μπορεί να είναι κάποιο στοιχείο που να πιστοποιεί την όλη διαδικασία. Αυτό είναι θέμα των κοινωνικών δικτύων και μένουν, μένει να δούμε τι θα κάνουμε μέχρι το τέλο. Ναι, αλλά αυτό δεν παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα. Όχι, σα ίσα. Αυτό είναι από τι αρχέ προστασία των προσωπικών δεδομένων ε, και ο σκοπό είναι να δημιουργηθεί ε, ένα τέτοια, μια τέτοια δικλίδα έτσι ώστε τα δεδομένα να παραβιάζονται, αλλά και από την άλλη και τα παιδιά να προστατεύονται. Ναι, αλλά ούτε είναι ούτε σε άλλους... μια ιδιωτική εταιρεία αυτά τα στοιχεία. Μα ούτω ή υπάρχουν. Ε, σε όλε τι ιδιωτικέ εταιρείε ε, τα πάντα δεν δίνουμε, δίνουμε. Και το email είναι προσωπικό δεδομένο και το τηλέφωνο είναι προσωπικό δεδομένο. Ναι, αλλά στο ούτε... email δεν υπάρχει στοιχείο που να αφορά η ημερομηνία κλπ προσωπικό δεδομένο που να αφορά ονόματα κλπ. Μπορεί να βάλει ένα email το οποίο μπορεί να έχει ψευδή στοιχεία. Ναι, αλλά Με... σε προσδιορίζει το... Ταυτότα, Δηλαδή. Το email σε προσδιορίζει κατά κάποιο τρόπο στο διαδίκτυο, γιατί συνήθω μπαίνει από τον υπολογιστή σου που έχει ένα συγκεκριμένο IP, μια συγκεκριμένη διεύθυνση. Ε, μπαίνει από, ε, από τον υπολογιστή του το συσκευή όπου και αυτή έχει κάποιο χαρακτηριστικό αριθμό. Άρα λοιπόν σε κάθε περίπτωση το ζητούμενο είναι και είναι η προστασία των παιδιών, το οποίο έρχεται πάνω από αυτό το, το συγκεκριμένο κομμάτι, το οποίο πρέπει να λυθεί. Ούτω ή άλλω, εδώ είναι οι αρχέ προστασία προσωπικών δεδομένων να το δουν και να δουν πώ μπορούν να, το, να συνεργαστούν πάνω σε αυτό το κομμάτι. Έτσι Α, και υπάρχει... αλλιώς αλλιώ, αυτό θα απασχολήσει όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, δεν είναι μόνο θέμα τη Ελλάδα. Όχι, okay, ήδη, ήδη, αυτό είναι το. Καταθέτω έτσι στη συζήτηση το σημαντικό ότι ήδη αυτή τη στιγμή, που μιλάμε στην Ολλανδία και στην Γερμανία, καθώ και σε άλλε χώρε, έχουν ψηφιστεί από τα κοινοβούλια του. Και η συγγονική συνένεση που θα πούμε και για το συγκατάθεση που θα πούμε αμέσω τώρα, σε, σε ηλικίε άνω των 13. Δεν, ε, το κάτω των 13 δεν συζητιέται πλέον. Θα εφαρμοστεί με αυστηρό τρόπο, ε, χωρί καμία κουβέντα από τα εθνικά κοινοβούλια. Δηλαδή mm -hmm. δεν θα αποφασίσει κάποιο κράτο, Α, όχι, εγώ θα δεν μπορώ να μπουν τα παιδιά ή δεν μπορούν. Είναι, είναι de facto. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί είναι ένα όπλο στα χέρια των γονιών. Ξέρετε, οι γονεί σε ομιλίε που κάνουν σε όλη την Ελλάδα μα λένε ότι. Μα, όλοι, Όλοι οι μαθητέ των παιδιών μα είναι στο δημοτικού, είναι στα κοινωνικά δίκτυα. Όλοι οι φίλοι του είναι εκεί. Δεν μπορώ εγώ να το αποκλείσω. Πολλέ φορέ φοβόμαστε και τα παιδιά, είναι και, τα, και αυτά χειριστικά. Έτσι τώρα λοιπόν έχετε ένα όπλο και λέει όλα τα παιδιά έξω από το στο δημοτικό. Είναι παράνομο να είναι εκεί και έχει κυρώσει τα, τα, κοινωνικά δίκτυα. Έχουν κυρώσει και αυτό είναι το σημαντικό. Είναι, mm. Δηλαδή θα προστατέψουν όπω το κάνουν για παράδειγμα όταν παίζει στοίχημα στο διαδίκτυο, σου ζητάνε ένα. Εκεί δεν υπάρχουν προσωπικά δεδομένα. Ναι, αλλά μπορούν να μπουν οι γονεί να ανοίξουν το Facebook να μιλήσουν αρχή μαζί του, να τα πάρουν τα παιδιά και να κάθονται όλη νύχτα. Πώ μπορεί να το ξέρει αυτό. Εννοεί αν θα ανοίξουμε τον κωδικό. Ναι, τον Εντάξει, κωδικό. τώρα, αν ο γονιό σου αυτό βάλει τον κωδικό πω. του. Και ναι. βάλει το παιδί του μέσα. Προσέξτε τώρα. Τι γίνεται. Ε, αναγκαστικά όμω θα πιστοποιηθούμε όλοι στα κοινωνικά δίκτυα. Γιατί ο γονιό πώ ξέρει το, το Facebook ότι είναι. Ενήλικα. Ναι. Άρα, Άρα θα πιστοποιηθεί και ο, ο γονιό. Επομένω θα είναι. Αν τώρα ο ίδιο ο γονιό πάει, φτιάξει ένα προφίλ με τα δικά του στοιχεία και, ε, και βάζει το, 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 το παιδί του, το, ε, ναι. Είναι άξιο τη μοίρα του σηκώνεις τώρα. Σηκώνει τα χέρια ψηλά και εκεί δεν μπορεί να κάνει σχολεία. Δεν είναι άξιο. Δεν είναι άξιο. Δεν είναι Δεν είναι Δεν Φαντάζομαι ότι είναι ακραίο αυτό. Είναι το θέμα. Ακόμα και αν γίνει αυτό, γιατί όντω οι γονεί είναι πολλών μας, εκπλήσουν κάθε φορά με αυτά που κάνουν. Με αυτά, εδώ, μας όταν, όταν όμως, ακόμα και να το κάνει έτσι ο γονιός, και πιστέψτε ότι δεν το είχα σκεφτεί αυτό που μπορεί να δηλαδή, είναι μια πολύ ωραία άποψη, η οποία πρέπει να την επεξεργαστούμε. σίγουρα όμως όλοι οι συμμαθητές του παιδιού δεν θα είναι εκεί. Επομένω, θα χάσει την παρέα του. Άρα δεν έχει νόημα να είναι ένα πιτσυρίκι εκεί μόνο του. Καταλάβατε ποιο είναι ναι. το θέμα. Ότι είναι και θέμα παρέα δηλαδή όλη τη ιστορία. Ναι, αλλά μπορεί να βγουν δύο-τρει και να έχουν μια έτσι ανταλλαγή. Εντάξει, αυτό όμω μπορεί Θες να, να, να καταλάβει. Προσέξτε τώρα. Αν γίνει αυτό και φτάσει η καταγγελία σε εμά, τότε μπορούμε να το στείλουμε στο Facebook και τότε υπάρχει άλλη διαδικασία που μπλέκεται και ο γονιό. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Mm -hmm. Αυτό ο κανονισμό, η οδηγία η οποία όπω είπαμε θα ψηφιστεί από τα εθνικά κοινοβούλια. Έω τι 9 Μαου ή στι 9 Μαου συγκεκριμένα. Έω τι 9 Μαου και 25 Μαου ανεξαρτήτου. Ε, εφαρμόζεται ανεξαρτήτου ψήφισης. Από 25, μήνε. Ναι, ναι, ουσιαστικά ναι. αυτό που θα ψηφίσουν στα κοινοβούλια είναι το, ο, το, όριο ηλικίας που θα δίνει ο γονιός συγκατάθεση. Γιατί υπάρχει και ένα δεύτερο σκέλος του νόμου, ναι. όπου λέει ότι από τα 13 και μέχρι τα 16, το κάθε λοιπόν κοινοβούλιο θα αποφασίσει Ποιο θα είναι το όριο που θα ζητά τη συγκατάθεση του γονέα. Δηλαδή, ένα παιδί, α πούμε, αυτό που είπα και προηγουμένω στη Γερμανία και στην Οναρδία που είναι μέχρι τα 16, πλέον ένα 15χρονο παιδί, Ζητάει τη συγκατάθεση του γονέα του για να είναι σε κοινωνικά δίκτυα. Πάλι τα κοινωνικά δίκτυα θα πρέπει να αποδείξουν ότι η συγκατάθεση είναι σωστή κτλ. Άρα λοιπόν, ε, εδώ πλέον ανοίγει ένα κεφάλαιο τεράστιο για τον Έλληνα γονιό να αντιληφθεί, και εδώ μπορούμε να το αναλύσουμε αυτό και τώρα, αλλά και σε άλλη εκπομπή. Να αναλυθεί κατά πόσο έχει αντιληφθεί τι κάνει το παιδί του που είναι 14 χρονών, 15 στο διαδίκτυο, πόσο εκθέτει τον εαυτό του και πόσο, εφόσον το αντιληφθεί αυτό. Θα έρθει στην κρίσιμη και δύσκολη θέση, αλλά έτσι πρέπει να ήταν πάντα, να δώσει ή μη τη συγκατάθεσή του για να είναι το παιδί του στο κοινωνικό δίκτυο. Από τα 13 ω 16. Ναι, ναι. Θα δούμε τώρα ναι. το, η χώρα μα ποιο χρόνο θα ψηφίσει. Έτσι. Αλλά από τα 13 και κάτω ξεκαθαρίζω. Είναι de facto πλέον δεν, δεν εις, επιτρέπεται. Δεν επιτρέπεται. Δεν είτε επιτρέπε. θέλει ο γονιό, είτε δεν θέλει ο γονιό, είτε θέλει το κράτο, είτε θέλει το κράτο. Υπάρχουν είναι... άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία σε αυτόν τον κανονισμό, στην οδηγία που θα ψηφιστεί από τα ευρωπαϊκά κοινοβούλια. Ναι. Επίση, πλέον αλλάζει και, τα... και το θέμα των διαχειριστών των δεδομένων. Για του ασκαφτού κανονισμού και τα προσωπικά δεδομένα. Δηλαδή πλέον γίνεται πολύ πιο αυστηρό. Οι διαχειριστέ πρέπει να γνωρίζουν ποιο είναι ο διαχειριστή κάθε ιστοσελίδα και τι τα κάνει τα δεδομένα, και μπορεί ανά πάσα στιγμή να ζητήσει πλέον τα δεδομένα, σου να μην χρησιμοποιούνται από μια ιστοσελίδα. Ήδη οι μηχανέ αναζήτηση, η Google για παράδειγμα, που είναι πιο μεγάλη, έχει εφαρμόσει πλέον στου κανονισμού, και αυτό είναι η είδηση και το λέμε εδώ στην εκπομπή. Έχει εφαρμόσει αυτόν τον κανονισμό και αν κάποιο άνθρωπο, χρήστη, στο διαδίκτυο δει ότι, ότι του έχουν αναρτήσει φωτογραφίε άσεμνες. Του έχουν αναρτήσει, βλέπει στο διαδίκτυο το, email του, το, το, συγγνώμη, το, το τηλεφωνό του, το, την ακριβή διεύθυνσή του, ε, το άμκα, το άφημί του ε, και άλλα στοιχεία που τον προσδιορίζουν. Μπορεί από την Google, υπάρχουν πλέον μηχανέ αναφορά στη συγκεκριμένη στο σελίδα, όπου να τα κατεβάσει. Επίσης, τι μπορεί. Μπορεί να έχει πέσει ένας άνθρωπος σε θύμα συκοφαντικής δυσφήμισης. Ε, και μάλιστα στις δυστυχώς στη δημοσιογράφη Πολλέ φορέ πέφτει τέτοια θέματα. Έχει το δικαίωμα πια να πει ότι εγώ αυτά, αυτά τα σχόλια που έχουν αναρτηθεί για μένα είτε δεν ίσχυαν. Για παράδειγμα, α πούμε, κάποιο είχε μια δικαστική διαμάχη, διαμάχη. και έχουν βγει αποκαλύψει στον αέρα και έχει δικαιωθεί. Άρα λοιπόν μπορεί να ζητήσει, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και ακόμα δεν το, δεν το γνωρίζει το ελληνικό κοινό. Μπορεί να ζητήσει λοιπόν από, το, από τη μηχανία αναζήτηση να κατέβουν αυτά πια. Γιατί δεν ισχύουν. Άρα λοιπόν υπάρχει δυνατότητα στο δικαίωμα τη λύθης. Και αυτό είναι πάνω σε αυτόν τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό, το 679. Είναι σημαντικό. Είναι ένα θέμα που αλλάζει όντω το... την φιλοσοφία του διαδικτύου. Πάμε αυ... να λέμε ότι ό,τι ανεβαίνει δεν κατεβαίνει. Κατεβαίνει, αρκεί να το δούμε, να το εντοπίσουμε και να μπορέσουμε να προστατέψουμε τον εαυτό μα και την αξιοπρέπειά μα. Και ξέρετε, όλοι είμαστε υπέρ τη, γιατί υπάρχει και ο άλλο λόγο ότι ρε παιδί μου τελικά μήπως ε, με αυτόν τον τρόπο η ελευθερία στην έκφραση αρχίζει και περιορίζεται μήπως υπάρχει ε, ε, το δικαίωμα των παιδιών ακόμα και τα παιδιά έχουν δικαίωματα απέναντι στην έκφρασή τους, στην αυτοδιάθεσή τους και αρχίζουμε και τα βάζουμε σε ένα καλούπ κτλ. τα λοιπά η άποψη εδώ είναι ότι, ε, δύο πράγματα ότι τελικά το, η κερδαιμονία του παιδιού είναι πάνω από οτιδήποτε και το θέλουμε, θέλουμε δε τα παιδιά οι γονεί μάλλον να ασκούν την οικειδαιμονία. γι' αυτό το λόγο και υπάρχει. Και το δεύτερο είναι ότι η ελευθερία στην έκφραση προποθέτει να υπάρχει σεβασμό ε, των δικαιωμάτων των άλλων ε, ανθρώπων και να μην ε, ε, η υπόληψη του κάθε ανθρώπου ε, χτυπιέται με το χειρότερο τρόπο. Δηλαδή δεν είναι ελευθερία τη έκφραση όταν βγαίνει, κάνει ένα σχόλιο και βρίζει κάποιον άλλον. Εδώ έχει να κάνει με την υπόληψή του. Άρα. Πάβει να υπάρχει αυτή η ελευθερία. Mm -hmm. Δεν υπάρχει, γιατί ξέρετε στην Ελλάδα δεν το. και, και είναι και ποινικό κιόλα. Yeah. Έτσι, δηλαδή, δεν μπορεί να ζητήσει να πα νομικά έναντι κάποιων που σε βρίζουν. Γιατί εδώ βγαίνει κάποιο, γίνεται μια δήλωση και αρχίζει μετά το, το μπούλινγκ, ας πούμε, από παντού και τον βρίζουν με τον χειρότερο τρόπο. Αυτά λοιπόν πρέπει να μπουν σε μια σειρά. Πρέπει να σεβόμαστε την, την ελευθερία έκφραση και εγώ είμαι πέρα αυτού. Αλλά η, η άποψή μα δεν θα πρέπει να, να προσβάλλει πολλήψει και αξιοπρέπεια ανθρώπων. Ναι, γιατί έχει γίνει μέσα ουσιαστικά το διαδίκτυο προσβολών κάποιων ανθρώπων που κάποιοι έχουν διαφορέ μαζί του. Ναι, μα, μα δεν είναι δηλαδή, αυτό. Και να σου πω κάτι: εμεί από τζατ πολλέ φορέ έχουμε φτάσει στον εισαγγελέα, επειδή οι συνάδελφοί μα έχουν ή δέχονται επιθέσει, ανώνυμα ή επώνυμα, ή έχουν διαφωνίε και μάλιστα σε, με άσχημο τρόπο, αλλοευριστικέ, με συνάδελφό Ό,τι νόμοι υπάρχουν για το για τα μέσα μαζική ενημέρωση, δηλαδή για τι εφημερίδες, τα ραδιόφωνα και τηλεόραση, ακριβώ η ίδια και για το διαδίκτυο. Δεν, υπάρχει κάποια άλλη διαφορά. Απλώ αυτό το χαόδε τη ιστοσελίδα, τη πληροφορία. πρέπει οπωσδήποτε να μπει, γιατί δεν μπορεί να καταστρέφονται άνθρωποι. Γιατί καταστρέφονται άνθρωποι. Δηλαδή βγαίνει <σχ> μια είδηση, ας πούμε, και ξαφνικά να παράγεται με, 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 τραγικό βαθμό. Με αποτέλεσμα λοιπόν, αυτό ο άνθρωπο δεν μπορεί να προστατεύσει τον εαυτο <σχ> Τώρα με του καινούριου τον κανονισμό γίνεται αυτό το μέσο. Ε, είναι, γίνεται πλέον. Υπάρχει δηλαδή ο τρόπο για να προστατεύσει τον εαυτό το με, ασύ. με την πιστοποίηση δηλαδή των ενηλίκων Πλέον καταχωρίζεται σε έναν καθέναν ξεχωριστά. Έχει ονοματεπώνυμο δηλαδή. Δεν μπορεί να φτιάξει ένα ψεύτικο προφίλ ας πούμε, στο Facebook. Αυτό είναι το σημαντικό. Άρα σε ακολουθεί αυτό Βεβαίως, με ό,τι συνέπεια ας πούμε. Υπάρξη. Και το έτοιμά μα χρόνια ήταν και αυτό. Δηλαδή, Ειδικά, ας πούμε, ένα από τα χειρότερα και το πιο δύσκολο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι η πεδεραστία στο διαδίκτυο. Που είναι δυστυχώ τα παιδιά μα εκτεθειμένα στον κάθε ας πούμε, ψυχικά ασθενή που βρίσκεται εκεί. Πλέον τώρα από εδώ και πέρα θα, θα αναγκαστούν τα κοινωνικά δίκτυα να πιστοποιούν του πάντε. Επομένω και τα ψεύτικα προφίλ δεν θα υπάρχουν. Ξέρετε πόσε, εκβιασμού έχουμε. Καθημερινά φτιάχνει κάποιο ένα ψεύτικο προφίλ και αρχίζει και απειλεί κάποιον άλλον. Του το διαλύει την προσωπικότητα, την οικογένεια. Ε, αυτό το πράγμα δηλαδή ελπίζω να, να, να μπούμε σε αυτή τη λογική και να αρχίσει. Γιατί δεν, κανένα δεν συμφέρει. Ούτε και τι εταιρείε κοινωνική. Δηλαδή κανένα δεν συμφέρει αυτό που συμβαίνει. Και έχουμε και άλλα θέματα. Έχουμε ρητορική μίσου. Έχουμε τα fake news που προκύπτουν από όλη αυτή την ιστορία. Δηλαδή είναι ένας, μια αλυσιδωτή ε, κατάσταση πολλών γεγονότων τα οποία. Μαυρίζουν το διαδίκτυο. Ενώ εμεί το αγαπούμε το διαδίκτυο, θέλουμε να είναι, ε, γιατί είναι ένα. Να είναι μοχλό. Είναι, είναι στην, ιστο θέλεις. στην ιστορία, είναι μοναδική ναι. φορά που μπορεί ένα οποιοδήποτε άνθρωπο να έχει πρόσβαση μέσω του διαδικτύου στην παγκόσμια παγκόσμιο, παγκόσμιο βιβλιοθήκη τη γνώση. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Και πρέπει αυτό να το, να το, να το περιχαρακώσουμε, να το προστατέψουμε καλύτερα και να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλο τον κόσμο να, να χαρεί την ε, άντληση τη γνώση μέσα από το διαδίκτυο και όχι να περιορίζεται. Σε, σε άσχημα πράγματα, σε διάδοση κακών ε, ψευδών ειδήσεων, σε ε, ε, παρενοχλήσει και το τίποτα άλλο. Λέμε όμω ότι τώρα με του κάποιου κανονισμού αυτού, όπω τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό που μα αναφέρεται, ε, υπάρχει η δυνατότητα της παρακολούθησης ουσιαστικά τον, από τις εταιρείε των προσώπων που μπλέκ, εμπλέκονται στα, στο διαδίκτυο. Το ζήτημα είναι όμως ότι μήπω πηγαίνουμε και στην άλλη πλευρά όπου παρακολουθούνται τα πάντα πλέον αυτή, στην εποχή μας μέσω των εταιριών. Κοιτάξτε το διαδίκτυο, ε, τα πάντα μπορούν να παρακολουθούν. Δεν χρειάζεται αυτό ο κανονισμό και από πριν γινόταν. Για παράδειγμα, οι Αμερικάνικε Αρχέ ε, πολλέ φορέ έχει γίνει αυτό το θέμα. Έχουν πρόσβαση όλα τα email που θέλουν. Δηλαδή, εάν τίθεται θέμα εθνικής ασφάλειας ή θέματα ας πούμε, αυτοκτονίας ή θέματα σοβαρών καταστάσεων και παιδοπορνογραφικού υλικού και οτιδήποτε άλλο, ε, είναι οι, ε, ανοίγουν οι κωδικοί, υπάρχουν, υπάρχει το σύστημα ώστε αυτό το πράγμα να ελέγχεται και να παρακολουθείται. Άλλωστε, ειδικά τα κοινωνικά δίκτυα, με την συμπεριφορά μας που ασκούμε και δηλαδή με τα πολλά like που κάνουμε, με τις ανάρτησεις που έχουμε, όλα αυτά, τα, όλα αυτά, ουσιαστικά καταγράφονται, είναι δεδομένα, τα οποία και μετά πουλιώνται στις διαφημιστικές εταιρείες. Δηλαδή αυτό ήδη γίνεται. Μην μα φοβίζει δηλαδή το κομμάτι ότι τώρα θα ξέρουν ποιο ακριβώ είμαι στο. Μα ξέρουν ποιο είσαι. <Και> δηλαδή, Αφήστε αν... που δίνουμε εμεί απόλυτη προφίλ. αναφορά. Ναι, ναι, κάνει ένα ψεύτικο προφίλ, δεν, δεν είσαι ανώνυμος. Οι πάντε ξέρουν και όλοι ξέρουν και, και οι ίδιοι του ηλεκτρονικού εγκλήματο ξέρουν. Αν χρειαστεί, δηλαδή, αν κάνει μια παραβατική πράξη, θα εντοπιστεί. Δεν είναι κάτι δηλαδή, Α, έβαλα ψεύτικο όνομα, άρα δεν με ξέρει κανεί. Αυτό λοιπόν πρέπει να αντιληφθεί στον κόσμο και το σημαντικότερο ποιο είναι. Επειδή το διαδίκτυο δεν είναι φτιαγμένο για ενήλικε, για παιδιά, συγγνώμη, είναι για ενήλικε, πρέπει, εν να βρούμε έναν τρόπο τα παιδιά να τα προστατεύσουν γιατί η ουσία είναι να προστατεύουμε τα παιδιά τη νεότερη γενιά. Ε, δεν το έχουμε καταφέρει αυτό. Το, 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 το κάνουμε τώρα. Ε, 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 δηλαδή, για, θα τρέλιο, για αυτές τις ευαίσθητε ηλικίε που είπαμε μέχρι τα 13 χρόνια, έχουμε εικόνα το ποσοστό συμμετοχή του στα κοινωνικά δίκτυα. Έχει καταγραφεί, μπορεί να εκτιμηθεί. Στι τελευταίε τάξει του δημοτικού είναι πάνω από το 90%. Πάνω από το 90%. Ναι, ναι. Καταλαβαίνετε για τι νούμερα μιλάμε. Δεν γίνεται ένα παιδί το οποίο. Ε, εγώ και, και χαίρομαι πάντα να είμαι, να είμαι εδώ μαζί σα, γιατί οι γονεί που ακούνε τώρα και συνήθω αγαπούν τον αθλητισμό στρέφουν τα παιδιά του εκεί. Είναι το καλύτερο κοινό που μπορούσαμε να έχουμε στην κουβέντα αυτή που κάνουμε. Και αντί λοιπόν τα παιδιά να ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, να παίζουν μπάλα, να, να παίζουν μουσική, να κάνουν κτλ., είναι όλη μέρα στο διαδίκτυο και αναζητούν, Ναι, αναζητούν τρόπο αυτοεκτίμησης, αναζητούν τρόπο επικοινωνίας, επικοινωνίας α, αρχίζουν πλέον να μπαίνουν σε μια λογική ναρκισισμού και βέβαια χάνουν την παιδικότητά τους γιατί αντί να παίζουν ε, παιχνίδια ή να είναι στον αθλητισμό αρχίζουν και φλερτάρουν με τον κάθε ενήλικα ενδεχομένω που μπορούν να βγουν μπροστά Μα μποστάρους. το βλέπουμε και στην καθημερινότητα αυτό. Όταν βγαίνουν κάποιες οικογένειες σε ένα τραπέζι να πάνε και λοιπά. Τα μικρά παιδιά, κυρίω αυτά του Δημοτικού, δεν συζητάνε μεταξύ του. Αναζητούν ή το τηλέφωνο ή μέσα Χώρια, το οποίο θα τους Το ότι αποτελεί σε, κομμάτι σε, του εαυτού του. Σε εξάρτημα των χεριών του δηλαδή το τηλέφωνο. Χωρί αυτό προέκταση υπάρχουν, να στε, Προέκταση, ακριβώ. Νιώθουν στερητικό σύνδρομο. Στο δηλαδή έτσι φως. και του το αποσπάσει να <laughs> χάνουν τα νερά ναι. του. Αυτό λοιπόν αναπτυξιακά δημιουργεί τεράστια προβλήματα στο παιδί και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Και έρχεται λοιπόν αυτό ο κανονισμό να δώσει άλοθη. Και να δώσει δύναμη στους γονείς... οι οποίοι πλέον μαζικά... θα πρέπει τα παιδιά τους να τα βγάλουν από τα κοινωνικά δίκτυα... στο δημοτικό τουλάχιστον... και να σκεφτούν πάρα πολύ σοβαρά... Να δουν τι κάνουν τα παιδιά του στο διαδίκτυο, να ασχοληθούν λίγο με τα κοινωνικά δίκτυα, έτσι ώστε να είναι σε θέση όταν ο όμω μετά τι 25 Μαου να δουν εάν το παιδί του είναι ικανό να είναι εκεί. Γιατί mm -hmm. δεν είναι όλα τα παιδιά ικανά να είναι στα κοινωνικά δίκτυα. Κάνουν πράγματα που είναι απαράδεκτα. Λοιπόν, και να δώσουν την εγκύτητα στην κατάσταση. Και να και την ευθύνη. Λοιπόν, έτσι. πριν σα αποχαιρετήσουμε, επιτρέψτε μου να διαβάσω δύο-τρία μηνύματα. Καλημέρα στη Μαρία. Από την ανεμοδαρμένη πάρο, όπω αναφέρεται, στο φίλο εδώ που επιχειρηματολογεί πέρα του Ολυμπιακού και λέει Για πάρτι ξανά και ένα εξαιρετικό μήνυμα, αγαπητέ φίλε Γιώργο Κορμάπ, το Μαυραετό, ο οποίο για να δείτε δηλαδή και το, την ποιότητα των, των ακροατών. Το ντέρμπι σήμερα λέει είναι στη δράμα. Θα έχει τον περισσότερο κόσμο τη αγωνιστική μετά την ντούμπα και το σημαντικότερο με φίλου και των δύο ομάδων. Ελπίζω να κερδίσει ο καλύτερο με θέαμα και συμπεριφορά αντάξια τη ιστορία του. Παιχνίδι που θα το δούμε ζωντανά τηλεοπτικά Λά, από την, την r στι 3 δηλαδή. Λοιπόν, okay. εδώ Έστε Ευχαριστούμε καλά. πολύ τον Γιώργο Κορμά, εκπρόσωπο του Ελληνικού Ιδρύματο Ασφαλού ασφαλούς... Διαδικτύου. Πλοήγηση Ασφαλού Διαδικτύου. Okay. Θα, πλοήγηση. θα τα ξαναπούμε πρώτα Θεό <laughs> την επόμενη εβδομάδα. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Και ποια επόμενη εβδομάδα, Πασάδια. Εντάξει, θα είσαι ο, πάρον εσύ. Ούτε, ούτε εγώ. Ούτε 15 μέρε, γιατί Εντάς. πριν τα Χριστούγεννα Οπότε ούτε ούτε το θα του δώσουμε ένα ρεπό, δηλαδή να αξιοποιήσει το Σαββατοκύριακο. Ο Άγγελο Φιντισάκο. Ο Άγγελο Φιντισάκο είναι Παναγιοτόπουλο. Αντώνη Παναγιοτόπουλο και η Εύη Μπαρμπαρή στου ήχου. Τάσο Αντωνίνη, πάνω σαν και Γιώργο Κορμά, σα εύχονται ένα καλό, μια όμορφη Κυριακή. Καλή συνέχεια. Μάλλον καλή εβδομάδα. Καλή συνέχεια σε όλου. Καλημέρα. Γεια σε όλου. Καλημέρα. Γεια σε όλου. Καλημέρα.